Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για μπουγάτσα με τυρί. Ξέρω από κάτω θα γεμίσει με σχόλια το βίντεο. Οι Αθηναίοι θα λένε ότι δεν υπάρχει μπουγάτσα με τυρί, υπάρχει μόνο με κρέμα. Οι Θεσσαλονικοί θα λένε γεια, και επιτέλους έκανες μπουγάτσα με τυρί. Οπότε σήμερα όλοι θα βγουν ικανοποιημένοι, γιατί θα δείξουμε ακριβώς τι είναι μπουγάτσα με τυρί. Μπουγάτσα ονομάζεται το φύλλο, οπότε μπορούμε να βάλουμε ό,τι γέμιση θέλουμε. Θα σας δείξω πώς γίνεται το τέλειο φύλλο αέρος, γιατί ουσιαστικά πρέπει να φτιάξουμε ένα φύλλο αέρος διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα που έχετε ετοιμάσει. Θα φτιάξουμε μια υπέροχη γέμιση με τυρί. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη συνταγή και πρέπει οπωσδήποτε για μία φορά να δείτε ακριβώς πώς γίνεται η αυθεντική μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με τυρί. Και πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα φτιάχνοντας το ζυμάρι. Να σας πω ότι η συνταγή που θα σας δώσω είναι για δύο μπουγάτσες, γιατί άμα μπείτε σε μια διαδικασία να φτιάξετε μπουγάτσα, που είναι σχετικά έτσι δύσκολη διαδικασία, δεν είναι κάτι εύκολο, πρέπει να το πω. Καλύτερα να κάνετε δύο παρά να κάνετε μία. Και επίσης θέλω να κάνετε δύο, γιατί είμαι σίγουρος πως μία δεν πρόκειται να σας φτάσει με τίποτα. Γι' αυτό το λόγο ξεκινάμε με το ζυμάρι. Οπότε ήρθε η ώρα για το αλεύρι. Για να πετύχει η μπουγάτσα μας θέλουμε πολύ σκληρό αλεύρι. Αλεύρι τύπου Αμερικής, δηλαδή αλεύρι που κάνουμε τα τσουρέκια με πάρα πολύ γλουτένι μέσα. Γιατί το ζυμάρι μας είναι πολύ ελαστικό. Και για να γίνει ελαστικό χρειάζεται πολύ γλουτένι. Οπότε χρειαζόμαστε ένα πολύ πολύ σκληρό αλεύρι. Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα μας κάνει μπουγάτσα, αλλά δεν θα γίνει τόσο εντυπωσιακή και τόσο crunchy όπως άμα χρησιμοποιήσουμε ένα αλεύρι τύπου Αμερικής ή ένα αλεύρι για τσουρέκια. Θα προσθέσουμε μέσα τη μαργαρίνη και βάζουμε μαργαρίνη αντί για βούτυρο, γιατί σε περίπτωση που βάλουμε βούτυρο θα γίνει πιο νόστιμη, αλλά υπάρχει περίπτωση να μας καεί το βούτυρο μέσα στο φούρνο και να μυρίσει η μπουγάτσα μας καμένη, και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Θα ρίξουμε μέσα το νεράκι και θα ρίξουμε μέσα και το αλάτι. Τώρα, πρέπει να αφήσουμε τη γλουτένη να δουλέψει. Δηλαδή, πρέπει να χτυπήσουμε πολλή ώρα το μείγμα μας. Και όταν λέω πολλή ώρα, εννοούμε τουλάχιστον 20 λεπτάκια στο μίξερ. Ξέρω είναι βαρετό, μη σας ανησυχεί, κάντε μια βόλτα, πάντε πιέστε ένα φραπέ και μόλις γυρίσετε σε 20 λεπτάκια, το ζυμάρι μας θα είναι έτοιμο για να συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Και το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Μετά από αρκετή υπομονή, 20 λεπτάκια, έχει γίνει. Κοιτάξτε εδώ. Είναι τόσο ελαστικό. Βλέπετε. Αυτό θέλαμε να πετύχουμε. Θέλουμε να πετύχουμε ένα πολύ, 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 πολύ ελαστικό ζυμάρι. Τώρα, παίρνουμε μία μεμβράνη, τη λύγουμε καλά και αφήνουμε στην άκρη να ξεκουραστεί μισή με μία ωρίτσα. Εδώ. Και όση ώρα ξεκουράζεται το ζυμαράκι μας, θα ετοιμάσουμε τη γέμιση με τυρί. Γιατί δεν είναι απλή γέμιση με τυρί όταν φτιάχνουμε μπουγάτσα. Πρέπει να γίνει σωστή η γέμιση, όπως καταλαβαίνετε. Σαν βάση θα χρησιμοποιήσουμε μία μπεσαμέλ. Χρειαζόμαστε μία κατσαρολίτσα πάνω στη φωτιά. Ρίχνουμε μέσα στην κατσαρολίτσα μας το βουτυράκι μας. Εδώ. Παίρνουμε ένα σύρμα και περιμένουμε μέχρι που να λιώσει το βούτυρο. Και με το που λιώσει το βούτυρο ρίχνουμε μέσα το αλεύρι. Θα δημιουργήσουμε το κλασικό μας ρου. Θα δημιουργήσουμε μία ωραία βάση για να κάνουμε μία χυλώδη γέμιση. Γιατί η γέμιση στην μπουγάτσα πρέπει, καθώς κόβεις ένα κομμάτι και πατάς, να βγαίνει έξω από την μπουγάτσα. Αν βάλουμε σκέτο φέτα, δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, οπότε πρέπει να φτιάξουμε μία κρεμώδη, χυλώδη γέμιση. Γι' αυτό το λόγο, σαν βάση χρησιμοποιούμε την μπεσαμέλ. Το αλεύρι μαζί με το βούτυρο ανακατεύτηκε και τα ξέρετε, κλασικά, σε δόσεις θα προσθέσουμε μέσα το γαλατάκι. 10 δόσεις, σιγά σιγά, με το που απορροφηθεί η πρώτη δόση, εδώ, ρίχνουμε την επόμενη και πάει λέγοντας μέχρι που να τελειώσει όλο μας το γάλα. Και η τελευταία μας δόση από το γάλα, εδώ, πάει μέσα. Ήρθε η ώρα για τον κύριο μοσχοκάριδο. Εντάξει, στη Θεσσαλονίκη να σας πω δεν βάζουμε μοσχοκάριδο, αλλά αν θα βάλετε θα σας αρέσει, κύριε Θεσσαλονικής. Ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί τελείως το ρου και να έχουμε μία πηχτή κρέμα. Λοιπόν, βγάζουμε από τη φωτιά, κλείνουμε το μάτι μας, ρίχνουμε μέσα τα τυριά μας, κέφαλο γραβιέρα και γραβιέρα μέσα. Όλαλα. Και φυσικά φετούλα. Αυτή είναι η αναλογία. Και έτσι κάνετε την τέλεια μπουγάτσα με τυρί. Ανακατεύω καλά. Και σε αυτό το σημείο το μόνο που θα ρίξουμε, εννοείται δεν βάζουμε καθόλου αλάτι, θα βάλουμε λίγο πιπεράκι, γιατί αλάτι έχει αρκετό η συνταγή μας από τα τυριά μας, αλλά πιπέρι χρειαζόμαστε. Τέλεια. Ρίχνουμε το τελευταίο ανακάτεμα. Και πάμε να χωρίσουμε τη γέμισή μας στα δύο. Έχω δύο μπολ εδώ. Επειδή θα φτιάξουμε δύο μπουγάτσες, πρέπει να χωρίσουμε στα δύο. Οπότε, η μισή πάει εδώ. Ένα εδώ. Και η μισή εδώ.
Τώρα, λίγο υπομονή, να κρυώσει η γέμιση, να ξεκουραστεί και το ζυμάρι μας. Και όση ώρα ξεκουράζεται το ζυμάρι, φροντίζουμε να σκεπάσουμε καλά τις γεμίσεις μας για να μην πιάσουν η κρούστα. Οπότε παίρνουμε μία μεμβράνη εδώ και μία μεμβράνη εδώ και δεν σκεπάζουμε απλά. Φροντίζουμε η μεμβράνη να εφάπτεται πάνω στη γέμιση μας. Εδώ. Και εδώ. Τέλεια. Είτε μπορείτε να την βάλετε στο ψυγείο, είτε μπορείτε να την αφήσετε έξω. Οπότε, ξεκουράζεται το ζυμάρι μας, κρυώνει η γέμισή μας και πίσω σε 40 λεπτάκια για να ανοίξουμε την μπουγάτσα μας και να την ετοιμάσουμε για το φούρνο. Και μετά από 40-50 λεπτάκια το ζυμάρι μας έχει ξεκουραστεί και η γέμιση μας έχει κρυώσει. Οπότε ήρθε η ώρα να φτιάξουμε την μπουγάτσα μας. Όπως σας είπα, το ζυμάρι και η γέμιση είναι για δύο μπουγάτσες. Οπότε θα φτιάξουμε πρώτα τη μία. Χρειάζομαι το μισό ζυμαράκι, το άλλο μισό θα το αφήσω στην άκρη. Και το μισό ζυμαράκι θα το κόψετε στα δύο. Εδώ. Συνολικά θα ανοίξουμε δύο φύλλα. Για να ανοίξουμε το φύλλο αέρος, κανονικά γίνεται με παγωμένη μαργαρίνη και συγκεκριμένη διαδικασία με μεγάλο μαρμάρινο πάγκο. Οπότε έπρεπε να σας δείξω έναν τρόπο για να μπορέσετε να το κάνετε και εσείς σπίτι σας. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι αυτός που θα σας δείξω τώρα. Λοιπόν, θα πάρετε μαργαρίνη λιωμένη, θα απλώσετε πάνω στον πάγκο σας, εδώ. Θα βάλετε το ζυμάρι από πάνω. Και θα αρχίσετε να ανοίγετε. Χρειαζόμαστε αρκετή μαργαρίνη. Σιγά σιγά αρχίζουμε να ανοίγουμε το ζυμαράκι μας. Κοιτάξτε εδώ, το ζυμάρι θέλει να κλείσει προς τα πίσω, το βλέπετε, αλλά σας δεν πρέπει να σας ενδιαφέρει. Το κάνετε μεγάλο, όσο πιο μεγάλο γίνεται, το βλέπετε. Όσο πιο μεγάλο το ανοίξουμε, τόσο πιο ωραία θα γίνει η μπουγάτσα μας. Τώρα μην λείπει τη μαργαρίνη, ρίξτε τη μαργαρίνη από πάνω, εδώ. Πάρτε τις άκρες. Κάντε ουσιαστικά τετράγωνο το ζυμάρι και πάρτε όλα αυτά τα μικρά τα ζυμαράκια και δημιουργήστε μικρές στρώσεις μέσα. Εδώ. Και εδώ. Τώρα έχουμε ένα τέλειο τετραγωνισμένο κομμάτι. Θα πάρω τη γέμισή μου. Με ένα κουταλάκι θα τη ρίξω όλη στην μπουγάτσα μου. Κλώνουμε εδώ στο κέντρο. Λοιπόν, τώρα πάρτε και κλείστε τη ζύμη σας. Εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Οπότε η μισή μπουγάτσα μας είναι έτοιμη, την αφήνουμε στην άκρη, εδώ να περιμένει και πάμε να ανοίξουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και το άλλο μας το φιλαράκι. Μαργαρίνη, δεν τη λυπόμαστε. Μαργαρίνη θα μας βοηθήσει να ανοίξουμε το φύλλο μας. Ακόμα και να σπάσει το φύλλο, στο τέλος η μπουγάτσα θα βγει τέλεια. Αυτό είναι και το έτσι ωραίο στην μπουγάτσα, ότι γίνεται καταπληκτική και έχει διαφορετικές τρώσεις, γιατί ουσιαστικά είναι ανομοιόμορφα τα φύλλα μεταξύ τους. Αλείφουμε με πολύ και μαργαρίνη πάλι. Εδώ δεν τη λυπόμαστε. Και παίρνουμε έτσι όπως είναι την μπουγάτσα μας και αυτή τη μεριά που ενώσαμε, τη γυρνάμε αντίθετα προς τα κάτω. Τη τετραγωνίζουμε όσο καλύτερα γίνεται. Και τώρα όλο το φύλλο μας παίρνουμε, το βάζουμε από εδώ. Και η κακή πλευρά, αυτή εδώ, θα πάει κάτω στο ταψί. Θα αφήσουμε την τέλεια πλευρά από πάνω. Οπότε παίρνουμε ένα ταψάκι και κοιτάξτε εδώ. Γιατί λέγεται φύλλο αέρος? Γιατί κοιτάξτε εδώ, έχει αέρα μέσα. Βλέπετε πόσο φανταστικό που είναι. Όπως είναι η μπουγάτσα μας, νησιώνουμε λίγο. Είναι φανταστική, δεν υπάρχει. Παναγία μου. Θέλουμε ένα ταψάκι. Θα ρίξουμε λίγο μαργαρίνη κάτω. Εδώ. Την μπουγάτσα από πάνω. Απλώστε λίγο με τα χέρια. Κοιτάξτε εδώ. Η διαδικασία έτσι όπως την κάναμε, εγκλωβίσαμε μέσα αέρα, οπότε έχει γίνει τέλεια. Ρίξτε μαργαρίνη από πάνω. Και ήρθε η ώρα για το φούρνο. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος σε 170 βαθμούς και θα ψήσουμε για 35 με 40 λεπτάκια. Θα ετοιμάσω και την άλλη, οπότε θα γυρίσω πίσω με δύο μπουγάτσες για να σας δείξω ακριβώς πόσο γευστικές και νόστιμες είναι. Και οι μπουγάτσες μου είναι έτοιμες. Κοιτάξτε εδώ. Αυτή είναι μια γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης. Παναγία μου, να κόψω τη μία και τις δύο. Και τις δύο. Πώς θα χωρέσουν εδώ πέρα, Παναγία μου? Καλά, θα τις κόψω. Λοιπόν, για να κάνεις βέβαια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης, θες μπουγατσομάχαιρο και με μαχαίρι θα δουλέψει μια χαρά. Και όπως σας είπα, το κόλπο είναι αυτό. Πρέπει όταν κόβεις την μπουγάτσα να βγαίνει το τυρί από μέσα. Παναγία μου. Είναι καυτή και είναι τέλεια. Και κοιτάξτε εδώ. Είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Είναι καταπληκτική. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσω, είναι καυτή.
καίει, αλλά μου αρέσει, είναι καταπληκτική. Κάντε ακριβώς τη συνταγή μου και όλο σας το σπίτι θα μυρίσει η Θεσσαλονίκη. Και για όσους είστε τυχεροί και βρίσκεστε στην πόλη μου, μπορείτε να απολαύσετε αυτή τη συγκεκριμένη μπουγάτσα με αυτή τη μοναδική συλλεκτική Coca-Cola αφιερωμένη στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω, μπουγάτσα, Coca-Cola, subscribe, comments κάτω από το βίντεο και μην ξεχάσετε να μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας. Παναγία μου, δεν υπάρχει. Θα παίρνω και φεύγω. Γεια σας.